Τη χορηγία που έλαβαν στι εκλογέ χωρί να σπαταλήσουν ούτε ένα ευρώ επιπλέον, απευθύνει η ελεγκτική υπηρεσία. Τα κόμματα φαίνεται να βιάστηκαν να πάρουν τα χρήματα και τώρα κάποια καλούνται να επιστρέψουν ποσά και άλλα να λάβουν περισσότερα. Το ποσό, σύμφωνα με τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, σε έτο εκλογών θα έπρεπε να δοθεί σε δύο δόσει. Αυτό, όπω πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ, δεν έχει γίνει φέτο, καθώ απαλήφθηκε η συγκεκριμένη πρόνοια. Το ροπορτάζ είναι του Γιώργου Τάτσι. Η γνωμάτευση τη νομική υπηρεσία δια του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάβα Αγγελίδη σε σχέση με το ποσό τη τακτική χρηματοδότηση κομμάτων ύψου σχεδόν 7 εκατομμυρίων που διαμήρασαν μεταξύ του από την αρχή τη χρονιά έφερε μπέρδεμα και αναστάτωση. Πρακτικά, σήμερα, κόμματα με χαμηλότερα ποσοστά από αυτά του 2016, όπω ο Δυσί, το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ, καλούνται να επιστρέψουν χρήματα, ενώ τα υπόλοιπα πρέπει να λάβουν περισσότερα. Η Συμμαχία Πολιτών και η Αλληλεγγύη πρέπει να επιστρέψουν το ποσό που έλαβαν καθώ δεν εξασφάλισαν είσοδο, ενώ η Πρέπει να πάρει το ποσοστό που τη αναλογεί για το υπόλοιπο μισό τη χρονιά. Το θέμα θα συζητηθεί αύριο σε έκτακτη σύσκεψη αρχηγών τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή τη νομική υπηρεσία, τα κόμματα κακώ άντλησαν όλο το ποσό που αντιστοιχεί στο έτο 2021 από τον Ιανουάριο, καθώ μεσολαβούσαν οι βουλευτικέ εκλογέ. Σε έτο εκλογών θα έπρεπε το ποσό να ληφθεί σε δύο δόσει. Μία στην αρχή του χρόνου και μία αμέσω μετά τι εκλογέ, λαμβάνοντα υπόψη τα νέα ποσοστά των κομμάτων που επιβάλλουν και νέε αναλογικέ χρηματοδοτήσει, καθώ κάθε κόμμα αντλεί ποσό βάσει των ποσοστών. Του. Η γνωμάτευση ακολούθησε επιστολή τη Ελεκτική Υπηρεσία, η οποία ζήτησε σαφή ερμηνεία του νόμου, καθώ δεν διευκρινίζεται επακριβώ η διαδικασία κατανομή των χρημάτων. Είναι λοιπόν θέμα των κομμάτων, καθαρά, εάν συμφωνούν ή αν διαφωνούν, να τα βρουν μεταξύ του και με τον Γενικό Εισαγγελέα. Εμεί θα παρέμβουμε ω Ελεκτική Υπηρεσία μόνο όταν καταβληθεί έστω και ένα εξώτερο από ό,τι προνοεί ο νόμο από την τσέπη του φορολογούμενου πολίτη. Πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ πάντω αναφέρουν ότι το ζήτημα τέθηκε και κατά τι προηγούμενε εκλογικέ διαδικασίε και λυνόταν μέσω τη ρύθμιση του νόμου του προπολογισμού, στον οποίο υπήρχε πρόνοια που επέβαλε όπω κατά το τέτο εκλογών η χορηγία να δίνεται σε δύο δόσει. Ωστόσο, αυτό φέτο παραδόξω αφαιρέθηκε. Συγκλίνουσε πληροφορίε λένε πω το 2016, αν και το ποσό δόθηκε σε δύο δόσει, χρειάστηκε επιπρόσθετο ποσό που δεν εξοικονομήθηκε, λόγω τη πρώτη εισόδου του ΕΛΑΜ, με το αναλογικό φιλόμενο ποσό να αντλείται μέσω πρόσθετων πιστώσεων του Υπουργείου Οικονομικών από άλλε εξοικονομήσει. Δηλαδή, δόθηκε αυξημένο κονδύλι από αυτό που εγκρίθηκε αρχικά. Κάτι που όπω διαμηνεί η ελεκτική υπηρεσία δεν μπορεί να γίνει ξανά αποδεκτό. Η πιθανότερη λύση, όπω συναφώ μα πληροφορεί αρμόδια πηγή, είναι να γίνει με βάση το εφιστάμενο κονδύλι, όπω μια λογιστική ανακατανομή που δεν χρειάζεται νέο συμπληρωματικό προπολογισμό. Τρει αλλαγέ προσώπων